κεραυνούς εξαπέλυσε ο καθηγητής γεωπολιτικής Ιωάννης Μάζης. Ο καθηγητής ανέφερε ότι το Τσεσμέ δεν είναι κάποιο ανώδυνο και ανογραφικό σκάφος, αλλά είναι σκάφος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Ο καθηγητής απέτησε από την κυβέρνηση να εκδώσει προειδοποίηση βύθισης του Τσεσμέ και των τουρκικών πολεμικών που θα το συνοδεύουν. Η τεκμηρίωση μάλιστα του καθηγητή έγινε υπό όρους διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, με την επιστημονική βαρύτητα που συνοδεύουν τον ίδιο και τις απόψεις του. Οποιαδήποτε προπαγάνδα λοιπόν που αναμένεται από την πλευρά της κυβέρνησης και ήδη έχει ανοίξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα υποστηρίζει ότι η διέλευση του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στην καρδιά του Αιγαίου είναι κάτι ανώδυνο και συνηθισμένο, συνιστά εθνική μειοδοσία. Το μόνο λάθος που κάναμε χθες σχολιάζοντας το θέμα είναι ότι εστιάσαμε στην ιοψία για το Τσεσμέ και την καταδίωξη βύθιση των τουρκικών πολεμικών. Λάθος, σύμφωνα με τον καθηγητή. Και το Τσεσμέ θεωρείται πολεμικό σκάφος, άρα πρέπει να υπάρξει προειδοποίηση βύθισης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.